Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Εκεί που το μετέστημα συναντάει το συναίσθημα» μετά από το Λονδίνο και την Αθήνα, από χθες βρέθηκε στα Χανιά. Πρόκειται για την έκθεση του Μάρκου Δολόπικου, την οποία φιλοξενεί ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος έως και τις 10 Αυγούστου και τα εγγένεια έγιναν χθες το βράδυ. Αυτή η δουλειά είναι μια ασπρόμαυρη δουλειά. Είναι μια δουλειά που έχει κρατήσει περίπου 10 χρόνια από το 4 με 5. Η πρώτη φωτογραφία έγινε τυχαία από ένα ταξίδι στη Γερμανία. Τράβηξε μια φωτογραφία όταν γύρισα Ελλάδα. Είδα αυτή την κίνηση μέσα από το τρένο. Και επί 10 χρόνια μετά, όποτε μπορούσα, φωτογράφιζα αυτό το θέμα. Η έκθεση ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, τόπος καταγωγής του φωτογράφου, και συνεχίζει το ταξίδι της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενώ ο Μάρκος Δολόπικος ταξιδεύει το θεατή με το να έχει μετατρέψει σε φωτογραφικό φακό το παράθυρο του τρένου κατά τη διάρκεια ταξιδιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το κάδρο, όπως τονίστηκε, ορίζεται από το παράθυρο σε σχέση με την ταχύτητα του σειρμού και δίνει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα, ατίθασο και πεισματάρικο. Είναι μια έκθεση που έχει ταξιδέψει σε αρκετές πόλεις στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, έχει πάει Λονδίνο, τώρα είναι στα Χανιά. Ελπίζω 2-3 εκθέσεις θα κάνει ακόμη και μετά θα πάμε κάπου αλλού σε χρώμα μάλλον. Τα θέματα είναι τραβηγμένα σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Και Ελλάδα, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, από ταξίδια δικά μου. Και είναι τραβηγμένα περίπου πάντα πρωινές ώρες. Όλες οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες μέσα από τρένο, εκτός από μία που τραβήχτηκε από αεροπλάνο την ώρα της προσγείωσης και την οποία μάλιστα ο φωτογράφος δεν την υποδεικνύει για να την ανακαλύψει ο επισκέπτης της έκθεσης μόνος του, όπως επισήμανε.